είδαμε να έχουν μπει πάρα πολλά νερά στην τετάρτη τάξη, όπως είδατε κι εσείς. Και επίσης σε πολλές τάξεις να έχουν πέσει οι μπογιάδες, να έχουν πέσει, να φύγει το πλαστικό. Σε παρεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας, στο σχολικό συγκρότημα του 12ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων προχωράει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μετά από συνεχείς καταγγελίες γονέων ότι πέφτουν σοβάδες από το κτίριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται τόσο μέσα στις αίθουσες όσο και στον εξωτερικό χώρο, με την εικόνα του κτιρίου να είναι απογοητευτική. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προφυλάξουμε τα παιδιά. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα, ο Δήμος έχει βάλει πλέγματα σήμερα. Εντάξει, από τη στιγμή που την ημέρα που έπεσαν οι πρώτες σοβάδες δεν ήταν παιδιά εδώ, ευτυχώς έγινε απόγευμα, σωθήκαμε. Θέλουμε ακόμα μια εβδομάδα καιρό να πέσουν όλες οι σοβάδες, να φτιαχτεί και η οροφή πάνω και τα υπόλοιπα η αποκατάσταση να γίνει τα Χριστούγεννα. Ο Δήμος, πρέπει να το πούμε, ήρθε από την πρώτη στιγμή, από τις 3.11 δηλαδή που έγινε το πρώτο περιστατικό, αλλά δεν περίμεναν ότι θα υπάρχει τέτοια φθορά και τέτοια διάβρωση. Τώρα ρίχνουμε σοβάδες, δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε σε πόσο βαθμό έχει προχωρήσει αυτή η διάβρωση. Η σωστή δουλειά όμως πρέπει να γίνει από την οροφή και μετά. Με το που οι γονείς και ο διευθυντής έστειλα το έγγραφο, την επόμενη μέρα πήγαμε, καθαρίσαμε τη στέγη και αύριο θα μπει η μόνωση. Επειδή περάσαμε το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων εχθές ένα συγκριτικό, ένα ΑΠΕ αυξητικό, περίπου 30.000 ευρώ, θα διατεθούν μόνο για το συγκεκριμένο σχολείο και μόλις κλείσουν τα Χριστούγεννα θα μπορεί ο εργολάβος να μπει μέσα να κάνει άμεση παρέμβαση και εντός 10 ημερών, όταν θα είναι κλειστά τα σχολεία, θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, οι οποίες είναι σοβαρές, αλλά όχι σε όλο το κτίριο. Το κτίριο, μπορώ να σας πω, μπορεί να θέλει και 300.000 ευρώ. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου Χανίων, Τάσου Βάμβουκα, το σχολείο θα παραμείνει αύριο κλειστό, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, χωρίς να κινδυνεύουν οι μαθητές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται τα μαθήματα είναι απαράδεκτες. Εδώ και ημέρες, το σχολικό συγκρότημα του 12ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου των Χανίων, αλλά και νηπιαγωγείων που συστεγάζονται, έχουν πέσει σοβάδες τόσο μέσα στις αίθουσες, όσο και στα μπαλκόνια, με τον κίνδυνο για τα παιδιά να αυξάνεται καθημερινά που παίζουν στις αυλές και κάνουν μάθημα στις αίθουσες. Αυτό βέβαια δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους και για τα παιδιά, γιατί ο θόρυβος από τον κομπρεσέρ είναι συνεχής επειδή το συνεργείο δουλεύει και μπορεί μία τάξη να είναι κλειστή, να μην γίνεται μάθημα, να γίνεται από καθήλωση των σοβάδων, αλλά οι διπλανές τάξεις αριστερά, δεξιά και από κάτω, στον άλλο όρφο γίνεται μάθημα. Την ίδια ώρα έντονη είναι η ανησυχία των γονέων για την ασφάλεια των παιδιών τους τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και των διαλυμάτων. Κάποιο παιδί θέλει να πάει τουαλέτα την ώρα που κατεβαίνουν σουβάδες από τα μπαλκόνια. Εμείς πώς είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά δεν έχουν την περιέργεια να πάνε να δουν τι γίνεται εκείνη την ώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να κλειστεί το σχολείο, να ελεκτούν όλα τα μέρη, να πέσουν οι σουβάδες και μετά να ανοίξει το σχολείο για να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών μας. Ή τουλάχιστον οι εργασίες να γίνονται τα απογεύματα. Η βαβούρα που υπάρχει στις διπλανές τάξεις είναι απερίγραπτη. Όπως επιβεβαιώνει ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μανώλης Κεμεσίδης, το κτηριακό πρόβλημα του 12ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου είναι χρόνιο. Ωστόσο, για την ανακατασκευή του απαιτούνται κονδύλια που είναι αδύνατο να διατεθούν από τη Δημοτική Αρχή. Το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Το πρόβλημα είναι χρειάζεται διεκδίκηση από το κράτος, το οποίο πρέπει να διαθέσει περισσότερα κονδύλια στην παιδεία και στην υγεία. Αυτό φωνάζουμε.